Καλησπέρα από την Αντιόχεια, που είναι ο πρώτος σταθμός της αποστολής του Ριζοσπάστη στη σεισμόπληκτη Τουρκία. Η εικόνα που επικρατεί σε όλο το δρόμο από τα Άδανα, που είναι η τελευταία πόλη που έχει πληθεί από το σεισμό μέχρι και την Αντιόχεια, περίπου 230 χιλιόμετρα, είναι μια ολική καταστροφή από την πλευρά ότι ό,τι δεν έχει κρεμιστεί, ό,τι δεν είναι ερείπιο, έχει υποστεί ζημιά σε σημείο που δεν μπορεί ο κόσμος να μείνει μέσα, ειδικά εδώ στην Αντιόχεια, κυριολεκτικά όλος ο λαός της πόλης ζει στους δρόμους ή στα αυτοκίνητα όσοι έχουν. Δηλαδή μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη να περιγραφεί με λόγια. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκεις πάρα πολλούς με φωτιές που ανάβουν σε αυτοσχέδιες κατασκευές ή απλά και με ξύλα στο δρόμο, με κουβέρτες. Άλλοι χρησιμοποιούν στάσεις λεωφορείων, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Υπάρχουν ορισμένοι καταβλισμοί που έχουν στηθεί, βρίσκονται δηλαδή στο δρόμο προς την Αντιόχεια, είδαμε κάποιους καταβλισμούς που έχουν στηθεί με σκηνές, αλλά δεν φτάνουν για τους πάντες, δηλαδή είναι πάρα πολλοί κόσμος κυριολεκτικά στο δρόμο. Και εδώ πέρα είναι το τρομερό αυτό που συμβαίνει, εδώ που βρισκόμαστε τώρα δηλαδή, στο κέντρο της Αντιόχειας, που έχει στηθεί αυτό το συντονιστικό κέντρο του Τουρκικού Κομμουνιστικού Κόμματος, που αποτελεί την καρδιά της πόλης. Την καρδιά της πόλης για το λαό της που υποφέρει, που παίρνει από εδώ 3 φορές τη μέρα ένα πιάτο ζεστό φαγητό, ρούχα, φάρμακα. Ήταν κυριολεκτικά επειδή και τα 3 νοσοκομεία της περιοχής έχουν καταστραφεί. Το πρώτο μέρος όπου στήθηκε ένα σταθμός πρώτων βοηθειών. Δηλαδή, ακόμα μας μετέφεραν εδώ τις πρώτες ειδικά μέρες, φτάναν ακόμα και ασθενοφόρα από περιοχές της πόλης που φέρναν τον κόσμο εδώ. Που λειτουργεί με δυνάμεις, με μέλη και φίλους του Τουρκικού Κομμουνιστικού Κόμματος, με πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, φτάνουν και εκατοντάδες εδώ μέσα στη μέρα που βοηθάνε σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια. Που ήρθανε και βρήκανε κυριολεκτικά. Το πρώτο σημείο οργάνωσης που βρέθηκε σε αυτή την πόλη. Να βοηθήσει τον κόσμο με τις πρώτες βοήθειες. Πριν φτάσουμε εδώ πέρα, 2 ώρες περίπου το απόγευμα, ανασύρθηκαν 3 άνθρωποι ζωντανοί. Είναι απίστευτο δηλαδή ότι τόσες μέρες μετά έχουν καταφέρει οι άνθρωποι, έχουν επιβιώσει και τους βρήκαν και τους σώσαν. Και όχι απλά μόνο σήμερα, διαρκώς συμβαίνει κάτι το οποίο είναι απερίγραπτο. Υπάρχουν και τα πλάνα. Διαρκώς εδώ, το κέντρο που βρίσκεται εδώ, που σφίζει από φωνές, από κόσμο κτλ., υπάρχουν στιγμές που όλα σταματάνε. Όλα παγώνουν, διότι χρησιμοποιούν μηχανισμούς που εντοπίζουν ήχους από ανθρώπους που πιθανά ακόμα ζουν. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να κάνουν όλη σιωπή. Σβήνουν τα φώτα, σβήνουν οι γεννήτριες, σταματάνε όλες οι συζητήσεις, σταματάνε όλες οι εργασίες. Και για μερικά λεπτά βλέπεις όλο τον κόσμο εδώ να κρατάει την ανάσα του, περιμένοντας τους ανθρώπους που βρίσκονται ακόμα και τώρα κάτω από τα ερείπια να δώσουν ένα σημάδι ζωής. Υπάρχει πάρα πολύ ακόμα να δούμε. Αυτό λέει και ο κόσμος εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα έχουν αρχίσει... Αυτό είναι και το τραγικό της υπόθεσης, ότι ενώ ακόμα είμαστε σε αυτή τη διαδικασία που υπάρχουν ακόμα ελπίδες για ανθρώπους, έχουν αρχίσει και έχουν μπει εξκαφείς και τα μηχανήματα και αδειάζουν την πόλη. Τώρα έχει αρχίσει ο κόσμος να φεύγει από την πόλη. Αυτές τις μέρες ήταν όλοι εδώ. Και αφού έχουν αρχίσει και θάψανε δικούς τους, μάζεψαν ό,τι μπόρεσαν να μαζέψουν, έχουν αρχίσει και φεύγουν με αυτοκίνητα προς άλλες περιοχές, γιατί εδώ πέρα δεν μπορούν να μείνουν καιρό. Κάνει και πάρα πολύ κρύο για να μένουν στον δρόμο. Οπότε φεύγουν σε συγγενείς, φίλους κτλ. Αυτό που έρχεται τώρα δηλαδή, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια κόσμους, δηλαδή μόνο η Αντιόχεια εδώ πέρα είχε πάνω από 500.000 κατοίκους. Πραγματικά κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση με όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα. Υπάρχουν επίσης συνεχώς εδώ πέρα και τηλέφωνα με ορφανά που βρίσκονται, που έχουν χάσει γονείς, μικρά παιδιά, που ακόμα και εδώ φαίνεται η αδυναμία του αστικού κράτους, που είναι πραγματικά, υπάρχουν παιδιά ανήλικα αφημένα στη μοίρα τους, που εδώ πέρα οι εθελοντές, οι συντονιστές ψάχνουν να βρουν σπίτια ή δομές
για να φιλοξενήσει. Και το, μιλάμε τώρα ότι αυτό είναι σε αυτή τη μέρα. Οπότε δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Τώρα όσον αφορά το της καταστροφής, ας πούμε, στις πόλεις, η καταστροφή είναι κυριολικά ολική. Ακόμα και ό,τι έχει μείνει όρθιο, ακόμα και μερικά και καινούργια κτίρια, είναι γεμάτα ρογμές, που από ό,τι φαίνεται θα καταδαφιστούν. Δηλαδή αυτό περιμένουν εδώ πέρα, ότι οι πόλεις σαν την Αντιόχεια θα... έχουν σβηστεί από το χάρτη. Σήμερα, ας πούμε, όταν φτάσαμε εδώ πέρα, έφταναν κάποια φορτηγά με βοήθεια που συγκέντρωνε το ΤΚΠ από πόλεις της Τουρκίας, από τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, τα Άδανα, και μετέφεραν στον κόσμο. Το έχει δει ο κόσμος από την πρώτη στιγμή, ότι υπάρχει τρομερή ανταπόκριση, τρομερή αλληλεγγύη, γνήσια, και το αναγνωρίζει. Και υπάρχει αυτή η έστω η μικρή, ας πούμε, κουβέντα ότι αυτά τα βασικά μπορούμε να τα εξασφαλίσουμε από την αλληλεγγύη των λαών, ότι φτάνουν και άλλα από την Ελλάδα, από τα σωματεία, από τους φορείς. Σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή των ρούχων, των φαρμάκων, των πρώτων βοηθειών, των πρώτων τέτοιων, υπάρχει ένα πολύ θετικό κλίμα. Ότι η αλληλεγγύη, η έμπρακτη, είναι σημαντική. Υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες αυτή τη στιγμή εδώ συγκεκριμένα στην Αντιόχεια, γιατί συζητήθηκε και μιλάμε και για μια πόλη και για μια περιοχή εδώ πέρα που είναι δίπλα, είναι στα σύνορα με τη Συρία. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Σύριοι πρόσφυγες εδώ πέρα, που αδυνατούν ακόμα και να επικοινωνήσουν με όσους δικούς τους έχουν πίσω. Η αλήθεια είναι ότι... είναι αυτή τη στιγμή σαν μια μαύρη τρύπα στο χάρτη αυτό που έχει γίνει. Υπάρχει ελάχιστη πληροφόρηση, δεν υπάρχει καθαρή εικόνα το τι μπορεί να συμβαίνει εκεί. Και βλέποντας το τι γίνεται εδώ πέρα, δεν μπορώ καν να φανταστώ εγώ προσωπικά το τι μπορεί να γίνεται στην άλλη πλευρά των σύνορων δεδομένης κατάστασης. Πέρα από το πρώτο σοκ που δημιουργεί αυτό το ανθρώπινο δράμα, αυτές οι εικόνες, πολύ γρήγορα έρχεται αυτή η πίκρα που βγάζει αυτό το προμελετημένο έγκλημα. Δεδομένου με αυτά που έχουμε γνωρίσει κιόλας και έχουμε μάθει ότι έχει συμβεί στην Τουρκία, σε τι έχει πατήσει η καπιταλιστική ανάπτυξη και το πώς έχει χτιστεί... πώς είναι η πολιτική του και εδώ του αστικού κράτους, αλλά δεν μπορείς να το διανοηθείς άμα το δεις από ποια πλευρά. Όταν, ενώ το έχεις διαβάσει μεν, ότι υπάρχουν περιοχές που δεν έχει πατήσει κρατικός μηχανισμός, κυριολεκτικά, είναι εδώ να βλέπεις ότι υπάρχει, ας πούμε, εδώ και στο κέντρο του Τουρκικού Κομμουνιστικού Κόμματος, υπάρχει ένα γραφείο, όπου έρχονται κάθε μέρα, όπως μου μετέφεραν, έρχονται κάθε μέρα άνθρωποι από τα γύρω χωριά, όπου δεν έχει πατήσει κανένας, και μεταφέρουν το τι χρειάζονται στο χωριό τους. Και φεύγουν, από ό,τι μου είπαν, περίπου κάθε μέρα 10 οχήματα, φορτηγά, αυτοκίνητα, ό,τι μπορούν να χρησιμοποιήσουν, που στέλνουν εδώ στις γύρω περιοχές, που ναι μεν, ας πούμε, η κατάσταση είναι... κάπως καλύτερη από πλευράς θυμάτων, γιατί πιο άραιο κατοικημένες, χωριά κτλ. Αλλά από την άλλη δεν έχει εμφανιστεί ίχνος κρατικού μηχανισμού. Από την άλλη, τα πρώτα εργαλεία που λάβανε εδώ πέρα οι διασώστες, επίσης τα έλαβαν εδώ. Μιλάμε για... πρόκειται για ένα έγκλημα. Για ένα έγκλημα του αστικού κράτους, που βλέπεις το πώς αυτό το κυνήγι του κέρδους όχι δεν λογαριάζει τίποτα, φάβει τους ανθρώπους και τις ανάγκες του κάτω από αυτό το βάρος.